να μην χαθεί άλλος χρόνος για την οδική ασφάλεια, δηλώνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, που τονίζει την ανάγκη δρομολόγησης άμεσων παρεμβάσεων στο ΒΟΑΚ στη σκιά της μαύρης λίστας των νεκρών της ασφάλτου. Όπως αποκάλυψε από το μεγάλο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στο νησί μας, ύψος 25 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιεί το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν απορροφηθεί μόλις τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα που είναι στην οδική ασφάλεια θα τα δημοπρατεί το Υπουργείο Υποδομών και θα έχει επίβλεψη οργανισμός ανάπτυξης Κρήτης. Δηλαδή, καμία αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Από τα χρήματα αυτά πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν απορροφηθεί ούτε 9 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από την Αθήνα προς τις περιφέρειες και στους Δήμους. Δεν γίνεται να μην εμπιστευόμαστε, να μπορούμε να δημοπρατήσουμε εμείς τα 25 εκατομμύρια που όλα θα είχαν απορροφηθεί. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης βλέπει θετικά τις παρεμβάσεις με τα κολονάκια που τοποθετήθηκαν σε τμήμα του ΒΟΑΚ Σαχανιά, ενώ εξελίξεις αναμένονται στα μέσα Οκτωβρίου για το έργο παραχώρησης Μαμούθ με την κάθοδο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις γύρω από το χρονοδιάγραμμα της μεγάλης παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο. Όπως εκτιμάται, στα τέλη του χρόνου αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση για το μεγάλο έργο μήκους 157,5 χιλιόμετρων. Προς το τέλος του χρόνου ή αρχές θα έρθει ο κύριος Σταϊκούρας 15-16 Οκτωβρίου εδώ στην Κρήτη. Θα γυρίσουμε όλο το νησί, θα ανακοινώσει τα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, θα πρέπει να προχωρήσουμε γρηγορότερα, αλλά και την εγκατάσταση του εργολάβου για την εξέλιξη του έργου. Αυτό το οποίο λοιπόν συμβαίνει και αυτό το οποίο έχει γνωστοποιηθεί είναι ότι μέχρι το 2027 θα πρέπει το τμήμα που συζητάμε, το Ηράκλειο Χανιά, να έχει εκτελεστεί το 30% ώστε να μπορέσει να γίνει η εκταμείευση των χρημάτων. Αλλά προφανώς κινδυνεύει η χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο επετειακής εκδήλωσης στο Ηράκλειο για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία του Προέδρου Γιώργου Στασινού, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο και στο έργο των μηχανικών στην ανόρθωση και ανάπτυξη της χώρας μας τον τελευταίο αιώνα, όπως και στα μεγάλα έργα που υλοποιούνται, μεταξύ αυτών ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, το μεγάλο πρόγραμμα πολεοδομικής μεταρρύθμισης και όχι μόνο. Ένα τεράστιο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλη τη χώρα με πάνω από 200 τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Συνεχίζουμε πλέον πολύ δυναμικά, εκτελούμε έργα πολύ σημαντικά που αντιμετωπίζουν τη γραφειοκρατία, την διαφθορά, πάνε τη χώρα πολλά βήματα μπροστά. Έχουμε συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας, στην ανάπτυξη των υποδομών. Το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συνεχίζουμε να καινοτομούμε. 100 χρόνια προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Χωρίς τους μηχανικούς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάπτυξη αυτή στη χώρα μας. Ένα από τα μεγάλα προγράμματα του Επιμελητηρίου, το πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων Κωνσταντίνος Δοξιάδης, έχει ως κορονίδα του την εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει αμεσότατα το Ηράκλειο, είναι σε εξέλιξη.